Γεια σας. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει κανείς εδώ μέσα που να μην έχει ακούσει τη λέξη Web2. Όλοι αναρωτιόμαστε τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Web2 ή συμμετοχικό διαδίκτυο. Τι είναι τελικά, μόδα, φούσκα ή είναι τελικά κάτι άλλο. Χρειάζεται στις βιβλιοθήκες μας. Έχει περάσει νομίζω αρκετός χρόνος που αρκετές βιβλιοθήκες κάνουν χρήση και μπορούμε να έχουμε γνώμη γι' αυτό πια. Ακόμα και στη χώρα μας. Πρώτα απ' όλα, ας ξεκαθαρίσουμε τι είναι το Web2. Δεν είναι παρά ένας όρος διασαφενιστικός ως προς την εξέλιξη τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου και όχι ως προς την τεχνολογική εξέλιξη τόσο. Ουσιαστικά είναι μετάβαση από το παθητικό διαδίκτυο σε ένα διαδίκτυο ενεργητικό. Είναι ένας συνδυασμός δηλαδή εργαλείων και συμπεριφορών και ο τελικός χρήστης του διαδικτύου είναι και δέκτης αλλά και δημιουργός. Στο περιβάλλον αυτό ευνοείται η συνεργασία, η έντονη διάδραση και επικοινωνία, η συμμετοχή και ο διαμοιρασμός, το sharing δηλαδή. Το πλαίσιο για αυτή τη δυνατότητα τη δίνουν οι νέες cloud computing, δηλαδή διαδικτυακές εφαρμογές, που επιτρέπουν στον καθέναν από εμάς, χωρίς να έχει απαραίτητα τεχνικές γνώσεις, να κάνει εξαιρετικά πράγματα, να δημιουργήσει. Έννοιες που θα δούμε πολύ συχνά να χρησιμοποιούνται σε αυτό το χώρο, δεν θα τις αναλύσω τώρα, απλώς μια σύντομη έτσι αναφορά, είναι πολυμέσα, ευρυζωνικότητα, cloud computing, open source, embed, beta κτλ. Το beta, ας πούμε, παράδειγμα, έχει να κάνει με το ότι σχεδόν όλες οι διαδικτυακές εφαρμογές είναι beta, δηλαδή δεν είναι ποτέ σε μια τελική μορφή. Πάντα εξελίσσουν. Ας δούμε λοιπόν αν μπορούμε να μιλάμε για Web2 στις βιβλιοθήκες. Αν θα πρέπει ή όχι η βιβλιοθήκη μας να είναι Library 2 ή όχι. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε μια απάντηση σε ένα βασικό ερώτημα. Γιατί social media στη βιβλιοθήκη? Μπορούμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κοινωνικά μέσα, δηλαδή συνδυασμό τεχνολογίας, διαδικτυακής κοινωνικοποίησης και πληροφορίας. Πρώτα απ' όλα, γιατί είμαστε πια πολίτες του κόσμου. Κάτοικοι ενός παγκόσμιου χωριού, που η βιβλιοθήκη αποτελεί ποιοτικό κύτταρό του. Δεν μπορεί πια η βιβλιοθήκη να μείνει απομονωμένη για τις ανάγκες μόνο της μικρής της κοινωνίας. Δεν υπάρχουν σύνορα, κανένας γεωγραφικός περιορισμός στους χρήστες. Το ξέρουμε, το ζούμε καθημερινά. Γιατί εκεί είναι το μέλλον. Και γιατί εκεί στο διαδίκτυο τίνει πλέον να βρίσκεται η πλειοψηφία των χρηστών. Κυρίως οι νέοι. Δείτε για παράδειγμα. Στην σελίδα του Facebook της βιβλιοθήκης, στις 17 του Νοέμβρη, 2.404 άτομα έχουν δηλώσει επιθυμία να ενημερώνονται, αυτά τα like τα λεγόμενα, να ενημερώνονται για τις δράσεις της βιβλιοθήκης και πολλά άλλα θέματα μέσα από αυτή τη σελίδα. Βλέπετε ότι κάθε μήνα μέσος όρος χρήσης αυτής της σελίδας είναι 1.808 και έχουν διαβαστεί 2,5 εκατομμύρια posts. Δεν είναι δικά μου τα νούμερα, αυτά βγαίνουν μέσα από τα επίσημα στοιχεία του Facebook. Και πάνω από 13.000 έχουν διαδράσει. Επίσης στο Facebook, να σας πω ότι η σελίδα του Facebook δεν είναι πολύ παλιά, ήταν το 2009 στις αρχές. Ένα χρόνο πριν είχαμε δημιουργήσει το Twitter. Τον ίδιο μήνα λοιπόν τον Νοέμβρη, 511 άτομα, αυτά είναι περισσότερα τώρα, έτσι, ακολουθούν τη βιβλιοθήκη Λιβαδιάς. Η Λιβαδιά μέσα σε αυτό, η βιβλιοθήκη μέσα σε αυτό το διάστημα, πάνω από 6.500 tweets, ειδήσεις, μέσα σε 140 χαρακτήρες έχει σπείρει στον κόσμο. Και 33 χρήστες του Twitter την έχουν βάλει σε λίστα, ειδική. Προσέξτε τώρα σε όλους τους διαδικτυακούς τόπους της βιβλιοθήκης, όλους, αθρηστικά, την έχουν επισκεφτεί 570.000 χρήστες και περισσότερο.
ενώ έχουν διαβάσει πάνω από 1.100.000 σελίδες. Δηλαδή στα blogs, στα wikis, όχι Facebook και Twitter, εδώ δεν είναι, είναι ξεχωριστά αυτό. Επίσης, για να προωθήσει και προβάλλει τις υπηρεσίες και δράσεις της, αφού εκμεταλλευτεί την ταχύτητα μετάδοσης πληροφορίας και την πληθώρα των εργαλείων του Web 2. Πώς το κάνει αυτό? Δημιουργώντας τις πηγές της αρχικές, τις οποίες διασπείρει σε όλες τις άλλες υπηρεσίες, μέσα από την ιστοσελίδα της, τα wikis και τα blogs. Σε wiki είναι ακόμα και η ιστοσελίδα της. Blogs αυτή τη στιγμή λειτουργούν 5 στη βιβλιοθήκη με ειδική θεματική. Δηλαδή υπάρχει άλλο για τα νέα της βιβλιοθήκης, άλλο για το βιωτικό πολιτισμό, για την ομάδα ανάγνωσης και μάλιστα αυτό το blog της ομάδας ανάγνωσης ήταν το πρώτο που έφτιαξε ελληνική βιβλιοθήκη. Άλλο που μαζεύουμε τα media και τα sharing files, τα μαζεύουμε όλα σε ένα blog, γιατί είναι σκόρπια σε διάφορες υπηρεσίες του web και τα συγκεντρώνουμε κάπου. Επίσης, δημιουργώντας κανάλια διαμοιρασμού βίντεο, δικής μας δημιουργίας, έτσι, όχι άλλων, το V8 YouTube και το GreekTube, αυτό με την κατσίκα, αυτό είναι το σύμβολο. Έχοντας ιστοσελίδες στα κοινωνικά δίκτυα, το Facebook και το Google Plus, το οποίο είναι καινούριο, δεν έχω δει άλλη βιβλιοθήκη ακόμα να έχει φτιάξει εκεί σελίδα. Έχοντας πλατφόρμες microblogging, το Twitter και το FriendFeed, μοιράζοντας φωτογραφίες και εικόνες μέσα από το Picasa Web και το Ivory για διάφορους λόγους και άλλες υπηρεσίες που μπορούμε να μοιράζουμε αρχεία, files. Ας πούμε παράδειγμα, η συγκεκριμένη παρουσίαση είναι φτιαγμένη πάνω σε Prezi. Είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία, δεν έχω χρησιμοποιήσει δηλαδή PowerPoint, το πλέον κλασικό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχω λογισμικό. Αυτό είναι το λεγόμενο cloud computing. Τα φτιάχνουμε κάπου εκεί έξω όλα και δεν είμαστε καθόλου εξαρτημένοι. Γιατί στο διαδίκτυο βρίσκει κανείς τον τρόπο και την υποδομή για τη σταδιακή μετάβαση στη διαχείριση και το δανεισμό του ψηφιοποιημένου υλικού. Κακά τα ψέματα, κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να δανείζουμε e-books. Δεν έχουμε αρχίσει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά θα το κάνουμε. Αλλά όμως πρέπει να το γνωρίζουμε το πώς γίνεται, πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Η βιβλιοθήκη μας ήδη διαθέτει κατάλογο νέας γενιάς, Web 2, μέσα από τη συνεργασία με το ΕΚ, η ψηφιακή συλλογή που διατίθεται έχει τέτοια εργαλεία ενσωματωμένα. Επίσης, το ανέφερα χθες, ο Σύλλογος Φίλοι της Βιβλιοθήκης έχει δωρήσει στη βιβλιοθήκη ένα e-reader για να χρησιμοποιείται από τα μέλη της ομάδας ανάγνωσης και να αρχίσουμε να αποκομίζουμε, να μαζεύουμε εμπειρία. Τι έχουν να παρατηρήσουν, δηλαδή πέρα από την τεχνολογική εξέλιξη που στα e-books ξέρουμε και στους e-readers πόσο προχωρούν. Γιατί με τα μέσα αυτά μπορεί η βιβλιοθήκη να έχει άμεση πρόσβαση η ίδια στις βιβλιοθήκες. Φυσικά να έχει καλύτερη ενημέρωση και αποτελεσματικότερη οργάνωση της πληροφορίας. Και πώς γίνεται αυτό? Μέσα από το Diego, παράδειγμα, πιο πολλοί από εσάς θα γνωρίζουν τον Delicious, το χρησιμοποιούμε και αυτό, αλλά πολύ περισσότερο τον Diego. Το Evernote, εκείνο που έχουμε εκμεταλλευτεί πάρα πολύ, είναι η λεγόμενη τεχνολογία RSS. Όλα μέσα από αυτό γίνονται. Μέσα από αυτό. Μέσα από το Google Reader, μέσα σε μία μόνο σελίδα, έχουμε επιλεγμένη πληροφόρηση. Και βέβαια δεν μπορούμε να αφήσουμε και απ' έξω και τη Wikipedia. Δεν μένει να ενημερωνόμαστε από αυτή, αλλά η βιβλιοθήκη μας ενδιαφέρεται σοβαρά να συμβάλλει στον εμπλουτισμό της. Ο κύριος Εγκλάζος θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Και μάλιστα τις προάλλες είχαμε ένα workshop σχετικό στην βιβλιοθήκη μας. Για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος που πάει να δημιουργηθεί, σε ανθρώπους που είναι σε οικονομικά δυσκολότερη θέση και σε αυτούς που έχουν αδυναμία να μετακινηθούν να έρθουν στη βιβλιοθήκη μας. Μέσα από έναν υπολογιστή, πολύ πιο εύκολα από το διαδίκτυο να ενημερωθούν.
Και εδώ νομίζω ότι είναι η ουσία περισσότερο του όλου πράγματος να χρησιμοποιούμε Web2. Η επικοινωνία αλλάζει τελείως. Γίνεται αμεσότερη και ουσιαστικότερη με το κοινό, όχι με παραδοσιακούς τρόπους, με λιγότερο επίσημους διάβλους. Χρησιμοποιώντας πάρα πολλές υπηρεσίες σχετικές, όπως το Miibo, το Gmail με το Gtalk που έχει, πετυχαίνουμε λοιπόν την ταχύτερη ενημέρωση. Κακά τα ψέματα, πάντα ο κόσμος μπορεί να αναφέρει στο διαδίκτυο κάτι για τη βιβλιοθήκη μας. Και θα πρέπει να απαντήσουμε. Αν δεν είμαστε εκεί, πώς θα απαντήσουμε? Κινδυνεύουμε να αναδημοσιευθεί και να φτάσει ποιος ξέρει πού μία ψευδή και επικίνδυνη είδηση. Πρέπει να είμαστε εκεί. Και εδώ το feedback, δηλαδή άμεσα να απαντήσουμε σε ό,τι αφορά τη βιβλιοθήκη μας. Επίσης, ο πλούτος των ιδεών που υπάρχει μέσα στο διαδίκτυο που εκφράζει ο απλός πολίτης, ο απλός ο χρήστης του διαδικτύου, είναι τεράστιος. Σημασία έχει να το ακούσουμε, να εντρυφήσουμε. Τι έχουν να μας πούν. Και έτσι τον καθιστούμε κοινωνό της μελλοντικής πορείας της βιβλιοθήκης μας. Από τις ιδέες, έχει συμβεί πάρα πολλές φορές αυτό, να μας χαρακτηρίσουν κάτι και εμείς δεν το έχουμε πετάξει, το έχουμε δουλέψει. Και εκεί ακριβώς γίνονται πρωτόγνωρες κοινωνικές ζυμώσεις. Απαιτεί από εμάς όμως υπευθυνότητα, διπλωματικότητα, δηλαδή και γρήγορα αντανακλαστικά. Και βέβαια εδώ χρειάζεται τεράστιος αγώνας να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Να τους πείσουμε ότι όντως η βιβλιοθήκη μας αξίζει και ποιες υπηρεσίες μας είναι αυτές που μπορεί να τις μοιραστεί και με άλλους. Αν του αρέσουν, αν τις εκτιμήσει, σίγουρα θα το πει και κάπου αλλού. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι τόσες χιλιάδες κόσμος έχουν μπει στις σελίδες μας. Κάπως έχει αναδημοσιευτεί ή με στόμα ή με το sharing των εργαλείων του Web2, δεν έχει σημασία, έχει μαθευτεί. Και σίγουρα έτσι θα αποκτήσουμε μελλοντικούς χρήστες. Και ο τελικός μας σκοπός ποιος είναι? Αυτούς τους διαδικτυακούς φίλους να τους κάνουμε συμμάχους, υποστηρικτές και κυρίως τις σημερινές εποχές που περνάμε τόσο δύσκολα. Η βιβλιοθήκη μας ήδη έχει τους φίλους. Θα θέλαμε πολλούς από αυτούς να τους εντάξουμε στο δυναμικό αυτό. Ένα άλλο κομμάτι που μας ενδιαφέρει, πιστεύω ότι πολλοί συνάδελφοι το έχουν ήδη δει, μας ενδιαφέρει πάντα η συνεργασία με άλλους βιβλιοθηκονόμους, εργαζόμενους σε άλλες βιβλιοθήκες. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές σελίδες, ακόμα και στο Facebook, Φωνή των Φίλων των Ελληνικών Βιβλιοθηκών, το γλωσσάρι για νέες τεχνολογίες και βιβλιοθήκες, δύο blogs σχετικής ενημέρωσης. Και στη βιβλιοθήκη μας δηλαδή βλέπαμε πάντα ως συνοδοιπόρους τους εργαζόμενους στις άλλες βιβλιοθήκες. Ποτέ ανταγωνιστικά. Έχουν να μας πουν και έχουμε να τους πούμε. Ευχαριστώ. Και φυσικά, γιατί Web2. Γιατί οι υπηρεσίες και τα εργαλεία του είναι ή δωρεάν ή πολύ φθηνά. Δηλαδή για τις ζωφερές μέρες που μας περιμένουν είναι πολύ σημαντικά. Δεν απαιτούν τεχνικές γνώσεις. Δεν είναι απαραίτητο ο βιβλιοθηκονόμος να ξέρει λεπτομέρειες γι' αυτά. Απλώς να τα χρησιμοποιήσει. Γιατί το cloud computing σας ασφαλίζει ευκολία, ανεξαρτησία, ασφάλεια και ελευθερία. Αναφέρθηκε πριν η κυρία Αγγελίδη σχετικά. Αυτό το να είμαστε ελεύθεροι από το hardware εξοπλισμό, δηλαδή το να βγάλουμε από τα κουτιά τους υπολογιστές που είχαμε για πέταμα, έχει μεγάλη σημασία. Εγώ το έχω κάνει αυτό. Και περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία το Affect ως cloud computing. Το περιμένω πώς και τι, γιατί θα φύγουμε και από τα Windows και θα περάσουμε στα Linux. Τελείως που δεν μας στοιχίζουν τίποτα. Γιατί δεν έχουμε χρήματα πλέον να πληρώνουμε κλειστό λογισμικό.
Δυστυχώς, μακάρι να μπορούσαμε. Δεν μας πειράζουν τα Windows, ας πούμε. Ας είχαμε τη δυνατότητα. Και φυσικά κερδίζουμε μέσα από όλη αυτή την ιστορία οικονομία. Τι δεν είναι το Web2? Δεν είναι πανάκια. Δεν θα μας λύσει όλα τα προβλήματα. Αλλά θα μας λύσει όμως αρκετά, πιστεύω, από αυτά που έχουμε. Δεν είναι ευκαιριακό και ούτε απλοϊκό. Αλλά πρόκληση. Πρόκληση να πετύχουμε πολλά πράγματα από αυτά που θα θέλαμε και εδώ νομίζω και θέλω να επιμείνω ότι ο βιβλιοθηκονόμος εδώ θα δείξει τι αξίζει πραγματικά. Αυτός είναι που μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα μπορέσει από τη σαβούρα της πληθώρας της πληροφορίας τεράστιας που δεχόμαστε καθημερινά στο διαδίκτυο να βγάλει το μαργαριτάρι. Τα μαργαριτάρια είναι πάρα πολλά, δεν είναι, είναι πάρα πολλά και πραγματικά αξίζει. Αλλά είναι χαμένα μέσα στην πληθώρα. Είναι ευκαιρία, ένα πανίσχυρο πραγματικά εργαλείο και φυσικά είναι άμεσα διαθέσιμο, είναι εκεί, μας περιμένει. Καλό ταξίδι.